Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα μα σε κανένα. Είτε αυτό είναι πολίτη, είτε αυτό είναι ασθενή, είτε όντω οποιοδήποτε να απειλήσει τον εργαζόμενο που δίνει την ψυχή του. Έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία, μήνυση και από εδώ και πέρα δεν θα μένει τίποτα στην τύχη του. Όλα θα παίρνουν τον δρόμο τη δικαιοσύνη. Ξεκάθαρο μήνυμα σε όλου, έστειλε ο πρόεδρο των εργαζομένων του Νοσοκομείου Χανίων για τη νομική οδό που θα ακολουθούν στο εξή όταν δέχονται ύβριση ή απειλέ κατά τη διάρκεια τη εκτέλεση των καθηκόντων του. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η πρόσφατη απειλή σε ειδικευόμενο γιατρό από συνοδό ασθενού, ο οποίο δυστυχώ κατέληξε ότι θα πρέπει ο γιατρό να είναι προσεκτικό μέχρι και στο δρόμο που θα περπατάει να μην του συμβεί κάτι κακό. Καταλαβαίνουμε τον κόσμο που αγανακτεί που δεν βρίσκει λύση στην πρωτοβάθμια ή κάπου αλλού και όλοι μαζεύονται και συσσωρεύονται στο νοσοκομείο. Αλλά από την άλλη, να καταλάβουν και εκείνοι ότι αυξάνεται καθημερινά η προσέλευση και καλούνται οι ίδιοι που είναι πετσοκομμένοι να βγάλουν όλη αυτή τη δουλειά. Η πρόεδρο τη Ένωση Γιατρών του Νοσοκομείου υπογραμμίζει ότι η κατάσταση στα επίγοντα είναι άνευ προηγουμένου με την αύξηση τη προσέλευση και μόλι ένα ειδικευμένο γιατρό καλείται να αντιμετωπίσει στη βάρδια όλα τα περιστατικά μαζί με του ειδικευόμενου και του γιατρού των κλινικών όταν εκείνοι μπορούν να κατέβουν στο τμήμα. Δεν είναι δυνατόν οι περιπατητικοί ασθενεί να εξυπηρετηθούν σε δύο λεπτά, λέει η κυρία Πετράκη. Τα επίγοντα περιστατικά εξυπηρετούνται άμεσα. Οι υπόλοιποι μπορεί να είναι και πέντε ώρες. Όταν θα μπουν πέντε τροχέα, δύο κόμματα, μία ανακοπή, δεν μπορείς να, έχεις, να ξέρεις το χρόνο που θα χρειαστείς. Και δεν έχεις και το χώρο, επίσης. Γιατί όταν είναι γεμάτα τα κρεβάτια, δεν υπάρχει χώρος για να εξετάσεις. Δεν υπάρχει διαλογή που αυτά τα περιστατικά, τα περισσότερα που έρχονται περιπατητικά, που αναζητούν στην ουσία λύση σε χρόνια προβλήματα, γιατί αυτά θα πρέπει να λυθούν μέσω του οικογενειακού γιατρού. Πιθανώ ο κόσμο δεν είναι ενημερωμένο ότι τα προβλήματα αυτά δεν μπορεί να τα λύσει το τμήμα επιγόντων. Μέσα σε όλα αυτά ήρθε να προσθεθεί και το πρόβλημα με το ακτινοδιαγνωστικό που όπως ανέδειξε η νέα τηλεόραση, ο ένας γιατρός μετά τον άλλον θα φύγουν σε διάστημα λίγων μηνών. Τέσσερι τέσσερις τουλάχιστον θα βγουν σε σύνταξη τέλος χρόνου και υπάρχουν άλλοι δύο συναδέλφισες οι οποίες αποχωρούν τον Αύγουστο. Τώρα δεν βρίσκουν εύκολα γιατί είναι, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ όλε αυτέ τι εξετάσεις, αλλά θα επιδεινωθεί κατά πολύ το πρόβλημα. Τη μέρα πόσε τέτοιε εξετάσει μπορεί να κάνει το ακτινοκίνητο. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά τμήματα καταρχά. Υπάρχει δηλαδή το κλασικό ακτινολογικό, υπάρχει το περίχωρο, ο μαστογράφο, το τρίπλεξ, ο ξωνικό, ο μαγνήτη, οστική πυκνότητα, οι βιοψίε, παντογράφο. Για να μπουν χειρουργείο, για να διαγνωστούν από κακοήθεια για οτιδήποτε. Εάν καταρρεύσει το ακτινολογικό, καταραίει ένα από του κύριου πυλώνε του νοσοκομείου. Εν τω μεταξύ, δεν φτάνει που δουλεύουν πολύ περισσότερο όπω ο νόμο προβλέπει, αλλά και εκείνοι αντέχουν, δεν πληρώνονται κιόλα. Αυτό κατήγγειλε σήμερα ο κύριο Γεωργιακάκη, καθώ ακόμα δεν έχουν λάβει τι υπερορίε του Μαϊού. Είναι η πολλωστή φορά που συμβαίνει, φέτο είναι η πρώτη φορά. Κάθε φορά τα ίδια. Έχουν αυξηθεί οι δαπάνε, έχουν αυξηθεί και το γνωρίζουν και δεν βάζουν τα χρήματα μέσα για το προσωπικό. Είναι ντροπή. Η δέσμευση του Υπουργείου Υγεία είναι ότι θα πληρωθούν τι υπερορίε του οι εργαζόμενοι την Παρασκευή.